πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από το 2019 και ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα με την παρουσία του Δημάρχου στις Βρυξέλλες για τα αποτελέσματα ουσιαστικά αλλά και για το μέλλον, για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά. Ο Δήμος του Πλατανιά είναι ένας από τους Δήμους της Κρήτης που δέχεται μεγάλο κύμα πίεσης και κόσμου 6 μήνες το χρόνο, καθώς τόσο διαρκεί περίπου η τουριστική περίοδος και τους επόμενους 6 μήνες είναι σαν μια φυσιολογική πόλη. Οπότε αυτό αποφάσισαν με διάφορους τρόπους να το αναλύσουν, να δουν τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν την πόλη, τους κατοίκους, τους τουρίστες που βρίσκονται εκεί. Αλλά με την ένταξη νομίζω αυτή στο πρόγραμμα και θα μας περισσότερα οι καλεσμένοι μας, νομίζω βρέθηκαν και είδανε και λύσεις για το Δήμο που κανείς δεν τις περίμενε. Θέλω να πάμε στην κυρία Κατερίνα Λίτου, με την ιδιότητα της επιστημονικής συνεργάτης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Δήμο Πλατανιά. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, κυρία Λίτου? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και που δίνετε έμφαση και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Σας ευχαριστούμε, όπως το Δήμο Πλατανιά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εργαλεία σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας. Πολύ ψηλά στην ατζέντα του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής και βέβαια να σταθούμε λίγο και στην συνεργασία που έχει ξεκινήσει με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ναι, λοιπόν, από το 2019, όπως πολύ σωστά ανέφερε και η συνάδελφός σας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια του Δήμου Πλατανιά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Πλατανιά συμμετέχει σε μια ευρωπαϊκή δράση, το Sun Plus, και μάλιστα και είναι η μοναδική ελληνική πόλη που συμμετέχει σε τέτοιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν μέσω του ερευνητικού προγράμματος Horizon. Συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, μαζί με άλλες 6 ευρωπαϊκές πόλεις, όπως είναι το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είναι η Λούκα της Ιταλία, η Αμβέρσα που είναι και ο συντονιστής του έργου από το Βέλγιο, καθώς και τη Λιθουανία από τη Ρουμανία και την Κλαϊπέντη από τη Λιθουανία και την Άλμπα Λιούλη από τη Ρουμανία. Σκοπός τώρα αυτής της ευρωπαϊκής δράσης, για να σας το πω έτσι πολύ γρήγορα και περιληπτικά, ήταν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από συμμετοχικά εργαστήρια, αλλά και από την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε αυτές τις ευρωπαϊκές πόλεις. Σε αυτά τα 3 χρόνια ο Δήμος Πλατανιά έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διάφορα εργαστήρια και σε διάφορες διαβουλεύσεις που έχει κάνει. Έχει εμπλέξει τους πολίτες με σκοπό κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς στα χέρια μας αυτό το ΣΒΑΚ που όλοι οι Δήμοι θέλουν να έχουν στα χέρια τους, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να εκπονείται. Και σκοπός βέβαια τι είναι, να κάνουμε η περιοχή του Δήμου Πλατανιά βιώσιμη, ανθρώπινη, να κάνουμε μια στροφή προς καθαρές πράσινες μεταφορές και πιο πολύ να πείσουμε τον κόσμο αρχίζει να χρησιμοποιεί τέτοια μέσα μεταφοράς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όμορφος σχεδιασμός, βέβαια υπάρχει αυτή η ξεχωριστή συνεργασία με το Πολυτεχνείο. Πώς αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι εκεί της περιοχής σας αυτές τις πρωτοβουλίες και αυτή την εξωστρέφεια που δείχνει η Δημοτική Αρχή στο κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας? Δηλαδή, αν υπάρχει ανταπόκριση, ξέρετε, είναι και η σωστή νοοτροπία που πρέπει να διαμορφωθεί. Και είναι το δύσκολο σκέλος του σχεδιασμού. Το στοίχημα της Δημοτικής Αρχής ήταν αυτή, πώς να βάλει στο τραπέζι να μιλήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς από το Σύλλογο Ξενοδόχων, από η Δημόσια Συγκοινωνία, από τα Τεχνικά Εμπορικά Επιμελητήρια, από την Τροχέα. Δηλαδή, όλους αυτούς τους φορείς εμπλέκονται με την κινητικότητα, να τους βάλει όλους στο ίδιο τραπέζι, όπως και τα τουριστικά λεωφορεία, τους προέδρους των καταλυμάτων, τουριστικών καταλυμάτων. Να τους βάλει λοιπόν στο ίδιο τραπέζι μαζί με τους πολίτες για να δούνε τι μπορεί να γίνει, διότι όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, ο Δήμος Πλατανιάς έχει μια ιδιαιτερότητα και γι' αυτό και τον επιλέξανε από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της εποχικότητας και του έντονου τουρισμού που έχει τους 6 μήνες το καλοκαίρι και τους 6 μήνες το χειμώνα, που είναι πιο ήρεμη, ήσυχη πόλη. Εμείς το καταφέραμε, ναι, με πολύ κόπο. Τα αφήσανε όλοι, μαζί και η περιφέρεια. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Κάθισαν όλοι αυτοί οι φορείς στο ίδιο τραπέζι. Ακούσανε την άποψη των
των ερευνητών, του Πολυτεχνείου, των φορέων, γιατί ήταν και διεθνείς φορείς. Μάλιστα, όλοι αυτοί οι εταίροι από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα είχαν έρθει και το Μάιο καλεσμένοι εδώ πέρα, οπότε συμμετείχαν και είδαν και από κοντά αυτά που είχαν να μας προτείνουν, τα καινοτόμα εργαλεία που είχαν να μας διαθέσουν. Και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, διότι και μέσα από αυτό το πρόγραμμα βγήκε ένα όραμα, το οποίο το συμφωνήσαν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι πολίτες. Και επομένως τώρα είμαστε σε ένα καλό δρόμο να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο βιώσιμης αισθητικής κινητικότητας που να είναι αποδεκτό από όλους. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν το επόμενο διάστημα με φόντο και τη νέα τουριστική περίοδο να πούμε περισσότερα. Κυρία Λίτου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,